Εκτός από τον κορονοϊό, βλέπουμε ότι βρίσκονται σε έξαρση και άλλες έτσι, ιώσεις και λοιμώξεις στα παιδιά μας, γιατρέ μου. Και θέλω λίγο να δούμε τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε έξαρση και τι πρέπει να προσέχουμε οι γονείς και οι κηδεμόνες. Καταρχάς, να πούμε ότι η χειμερινή περίοδος είναι η περίοδος της αυξημένης νοσηρότητας του παιδικού πληθυσμού λόγω των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Συνήθως, οι κυριότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού που παρατηρούνται αυτή την περίοδο είναι η της γρίφης και της παραγρίφης. Είναι ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός που προκαλεί την οξία βροχιολίτιδα στα βρέφη. Και έχουμε επίσης και τις πνευμονίες, είτε υιογενείς είτε μικροβιακές. Φέτος είχαμε παρατηρήσει ότι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, κυρίως ο ιός ο RSV και οι πνευμονίες είχαν εμφανιστεί νωρίτερα από ό,τι ήταν το αναμενόμενο και μάλιστα σε πιο σοβαρή, πιο επιθετικά, και είχαμε από την, ακόμη και στο καλοκαίρι μεμονωμένα περιστατικά οξίας βροχιολίτιδας από RSV που προσβάλλει τα βρέφη. Γι' αυτό το λόγο είχαμε κάποια έτσι ανησυχία ότι αυτό απεδόθη κυρίως τα προηγούμενα δύο χρόνια με τα παρατεταμένα lockdown και την απομόνωση του παιδικού πληθυσμού. Ενώ είχαμε μία έτσι αύξηση των περιστατικών, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες παρατηρείται μία ύφεση, θα έλεγα, αυτών των περιστατικών, και αυτό κυρίως αποδίδεται από την χρήση της μάσκας στον παιδιά του δημοτικού, γιατί και των μεγαλύτερων τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου, τα οποία αυτά τα παιδιά τα χρησιμοποιούσαν ήδη. Γιατί ο καλύτερος τρόπος μετάδοσης αυτών των λοιμώξεων του αναπνευστικού στα μικρότερα παιδιά, τα οποία είναι και τα πιο ευάλωτα, είναι από τα αδερφάκια τα οποία θα πάνε στο σχολείο και θα μεταφέρουν τον ιό, τα οποία κυρίως τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν ήδη ασυμπτωματολογία, είναι ασυμπτωματικοί, θα το μεταφέρουν στα μικρότερα παιδιά της οικογένειας ή ακόμη και στους παππούδες, γιαγιάδες που είναι πιο ευάλωτοι, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία αύξηση των λοιμώξεων. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχουμε μείωση των περιστατικών, αν και εξακολουθεί ο ιός ο RSV της οξίας βροχιολίτιδας να κατέχει την κυρίαρχη θέση όσον αφορά την αιτία των εισαγωγών των παιδιών στο νοσοκομείο τη δεδομένη περίοδο. Έχουμε όμως παρατηρήσει και αρκετές μικροβιακές πνευμονίες οι οποίες παρουσιαστήκαν πολύ επιθετικά. Όσα περιστατικά είχαμε σε διάστημα ένα μήνα, δεν είχαμε ολόκληρη την χρονιά. Δηλαδή, τι συμπτώματα είναι το τελευταίο που μας είπατε, γιατρέ μου, πείτε μας ξανά. Για την πνευμονία. Γενικά, τι πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς. Αν ένα παιδί παρουσιάζει ψηλό πυρετό και παρουσιάζει επηρεασμένη γενική κατάσταση, ανορεξία, επίμονο βήχα, δυσκολία στην αναπνοή ή ακόμη και πλευροδυνία. Δηλαδή όταν το μωρό βήχει ή αναπνέει, πονάει στο στήθος ή στα πλευρά. Αυτά, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά τα οποία είναι και πιο ευάλωτα, είναι σημεία τα οποία υποδεικνύουν ότι το παιδί ενδεχομένως να έχει κάποια σοβαρή επιπλοκή από το αναπνευστικό του σύστημα και οπωσδήποτε πρέπει να προστρέξει για ιατρική εκτίμηση από τον παιδίατρό του. Μιας και είμαστε σε αυτό το σημείο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας βοηθήσετε με κάτι. Επειδή είπατε 3-4 συμπτώματα, μπορεί να έχει ένα από αυτά τα συμπτώματα και να χρήζει περαιτέρω παρακολούθηση στο παιδί, δηλαδή να έχει πυρετό? Ξέρουμε ότι ένα παιδί με πυρετό, το οποίο έχει καλή διάθεση, ο παιδίατρος συνήθως λέει το κατεβάζουμε με αντιπυρετικά. Πέραν όμως από τα αντιπυρετικά, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα από αυτά τα συμπτώματα που μας είπατε, έτσι για να μας χτυπήσουν καμπανάκι. Γιατί παρατεταμένος πυρετός, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν περιοδικοί πυρετοί ή το οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αντιμετωπίζουμε με αντιπυρετικό. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς, και εμείς σαν παιδίατροι δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην αίσθηση της μητέρας. Η μητέρα
θα καταλάβει πόσο επηρεασμένο είναι η γενική κατάσταση του παιδιού της, γιατί το ζει συνεχόμενα. Mm. Εάν το παιδί παρουσιάζει πυρετό, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός, δεν συνοδεύεται με έντονο ρίγος, ή και στα μεσοδιαστήματα ο πυρετός υφίεται εύκολα, και με τη χρήση των αντιπυρετικών, και η γενική κατάσταση του παιδιού στη φάση που απειρετεί είναι πάρα πολύ καλή. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί κάποιος να περιμένει, γιατί ξέρουμε ότι ο πυρετός, κυρίως στην παιδική ηλικία, οι πιθανότητες να οφείλεται σε μια υιογενή λίμωξη, η οποία δεν χρειάζεται και ιδιαίτερης χορήγησης φαρμακευτικής όσον αφορά τα αντιβιωτικά. Ξέρουμε ότι τα αντιβιωτικά δεν δρούν πάνω στους υγούς. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να περιμένουμε 2 και 3 ημέρες έως ότου δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του παιδιού, και τότε πρέπει να αναζητήσει και σε τέτοια περίπτωση την ιατρική βοήθεια. Εάν όμως η μητέρα δει ότι το παιδί της παρουσιάζει ψηλό πυρετό, είναι ανόρεχτο, είναι καταβεβλημένο, έχει ρίγος, μπορεί να βγάλει εξάνθημα στο σώμα του, ή έχει δυσκολία στην αναπνοή, τότε σε τέτοια περίπτωση σαφώς δεν πρέπει να περιμένουμε την πάροδο 2-3 ημερών, αλλά πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια. Και στην Κύπρο ευτυχώς οι αποστάσεις είναι μικρές, έχουμε πληθώρα παιδιάτρων και είναι πολύ εύκολη η προσπέλαση στον παιδίατρο από τους γονείς. Τώρα έχουμε και έξαρση της κοξάκης ξανά, κοξάκη ή όχι? Κοξάκι δεν, ο ιός αυτός, ο κοξάκι που είναι ένας εντεροϊός, δεν οδηγεί συνήθως τα παιδιά στο νοσοκομείο, γιατί εκτός κι αν είναι πολύ μικρό το παιδί, που λόγω των εξανθήματων, το ενάνθημα που προκαλεί στη στοματική κοιλότητα, δεν μπορεί να φάει το παιδί, δεν παρατηρείται έξαρση, θα έλεγα, αυτής της μεταδοτικής νόσου που παρατηρείται στα μικρά παιδιά, στα βρέφη και στα νήπια. Αυτό που βλέπουμε είναι κυρίως οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Αυτό που αναμένουμε να έχουμε, και ελπίζω να μην το έχουμε σε μεγάλο βαθμό, είναι η γρίπη. Δεν είχαμε μέχρι τώρα περιστατικά γρίπης, αν και τώρα μπαίνουμε την εποχή της γρίπης, που είναι το τέλος του Δεκέμβρη με την αρχή του Γενάρη μέχρι τον Μάρτιο, που είναι και η περίοδος της γρίπης. Επομένως, αν δούμε ότι αν έχουμε την ατυχία να έχουμε και μία επιδημία γρίπης, αυτό το πράγμα θα επιβαρύνει περισσότερο και τον παιδικό πληθυσμό, γιατί αν συνυπολογίσει κανείς ότι υπάρχει και η νόσος COVID-19, η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, και μάλιστα αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω τα κρούσματα στον παιδικό πληθυσμό τις επόμενες λίγες εβδομάδες, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο είχαμε δώσει σύσταση και για καθολικό εμβολιασμό των παιδιών πέραν των 6 μηνών με το εμβόλιο της γρίφης, ούτως ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες της συνώσησης με διάφορες άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε όλες τις συμβουλές και όλες τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Ευχόμαστε περαστικά σε όλα τα παιδάκια. Είναι αρκετά παιδάκια άρρωστα αυτή τη στιγμή. Περαστικά και αγύριστα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, και υπευθυνότητα από όλο τον κόσμο. Πρέπει να έχουμε όλοι να είμαστε υπεύθυνοι τόσο έναντι του εαυτού μας, αλλά πρωτίστως και έναντι του συνανθρώπου μας, και να μειώνουμε όσο το δυνατόν τον κίνδυνο εξάπλωσης των διαφόρων λοιμώξεων και το κορονοϊού. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Νίκο.